Αυτή είναι η εικόνα με τις Λακκούβες. Είναι 4-5 διαφορετικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Πάμε να συνδεθούμε με ένα εξαιρετικά δύσκολο σημείο της πόλης και κυκλοφοριακά και λόγω κακοτεχνιών. Στον Άι Γιάννη τον Χωστό βρίσκεται η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη. Μαζί της είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Καλησπέρα και στους δύο και βεβαίως τον Κώστα τον Βλαντάκη, τον εικονολήπτη μας που μας μεταφέρει την εικόνα. Γεωργία, σα ακούμε. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, Μάνο. Α, είμαστε στον κόμβο. Το Χωστό. Στο κόμβο, βέβαια, στο κυκλικό κόμβο, όπου εδώ οι οδηγοί μαρτυρούν πραγματικά. Έχουμε καταγράψει πάρα πολλά παράπονα από τους πολίτες και τους οδηγούς που λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι σε αυτό το κυκλικό κόμβο. Δεν θέλουν άλλα σχέδια, θέλουν πράξεις. Και το ακούν χρόνια αυτό οι πολίτες. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Μαγκουσάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο οποίος θα μας σχολιάσει, Μάνο, και τον νέο σχεδιασμό του Δήμου, που περιλαμβάνει κατάργηση του κυκλικού κόμβου και φανάρια. Κύριε Μαγκουσάκη, θα λειτουργήσει? Κοιτάξτε, θα το δούμε εκ των πρακτέων, όπως λέμε. Έχουμε δει κάτι προσχέδια τα οποία έχουν αναρτηθεί. Θεωρούμε, και προσωπική μου άποψη αυτή, ότι καταργώντας το υποτιθέμενο, γιατί για υποτιθέμενο είναι roundabout, και βάζοντας φανάρια, και μάλιστα από ό,τι, αν το διαβάσαμε καλά, εις διπλούν στα 62 μαρτύρων, ότι θα επιβαρυνθεί περισσότερο η κίνηση. Τώρα δεν το έχουμε κατανοήσει, θα δούμε και τη δημόσια διαβούλευση, θα δούμε και τα τελικά σχέδια, αλλά η πρώτη μου γνώμη και η πρώτη μου άποψη ως προς αυτό είναι ότι εμποδίζοντας και εγκλωβίζοντας ένα τόσο πολυσύχναστο δρόμο, τόσο βεβαρημένο δρόμο όπως οι 62 μαρτύρων με δύο φανάρια σε κοντινή απόσταση, τις ώρες αιχμής θα δημιουργηθεί ένα χάος. Θα ήθελα εδώ, κύριε Μαγκουσάκη και Γεωργία Μακάκη, λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο, αν και οι περισσότεροι το γνωρίζουν, από την εικόνα που μας βοηθάει ο Κώστας ο Βλαντάκης. Εδώ είναι ο κόμβος ο οποίος ουσιαστικά κατασκευάστηκε πριν από μερικά χρόνια για να διευκολύνει την κυκλοφορία στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Είναι αυτός ακριβώς ο κόμβος. Εδώ έχουμε τη διασταύρωση τριών διαφορετικών δρόμων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο κόμβος βρίσκεται μία ανάσα από το Γεώφυρο, επίσης ένα βεβαρημένο σημείο της πόλης, μία ανάσα από τον Άι Γιάννη το Χωστό, επίσης βεβαρημένο, και με μία λεωφόρο που ίσως κατά τη γνώμη μου είναι και η δυσκολότερη κυκλοφοριακά. Άρα εδώ πρέπει ο κάθε οδηγός να βρει τον τρόπο, είτε οδηγός είτε δικυκλιστής. Βλέπουμε τώρα εδώ, ας πούμε, περιμένει ο δικυκλιστής για να περάσει στο συγκεκριμένο κόμβο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σισαμάκη, γιατί ο αντιδήμαρχος πριν από εσάς, ο κύριος Αναστασάκης, είχε παραδεχθεί ότι εδώ ο κόμβος είναι ένα κατασκευαστικό λάθος. Είναι λάθος που εδώ υπάρχει ένας κόμβος. Και κοιτάξτε, τώρα είναι μετά τις 10, είναι 10 η ώρα. Τα καταστήματα είναι κλειστά. Όμως αυτός ο δρόμος έχει 24 ώρες το 24ωρο κίνηση και βεβαίως τις ώρες αιχμής είναι απροσπέλαστος, όπως είπε και ο κύριος Βουλγαράκης. Σωστά. Οι εικόνες που έχουμε τώρα είναι και 10 ώρα το βράδυ Δευτέρα, δεν δείχνουν το πρόβλημα, δεν περιγράφεται με αυτή την εικόνα. Καθώς στις ώρες αιχμής, όπως λέτε, το πρωί και το μεσημέρι, έχουμε πολύ διαφορετική εικόνα. Ο κυκλικός κόμβος που υπάρχει εκεί ήταν μια προσωρινή λύση για να δώσει σημειακά μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται εκεί. Δεν είναι τρεις δρόμοι, κοίτατε καλά, εκεί είναι πέντε δρόμοι που προσβάλλονται. Σωστά, ναι. Είναι αρκετοί. Και έχει γίνει μια προσέγγιση η οποία έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση από την υπηρεσία. Και καλό θα ήταν όποιος έχει μια διαφορετική εκτίμηση ή μια άλλη πρόταση να την καταθέσει όσο είναι σε δημόσια διαβούλευση. Όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια μελετική ομάδα πίσω από την πρόταση η οποία έχει αναρτηθεί και έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία έχει λάβει όλα τα δεδομένα της τέχνης και της επιστήμης, όπως λέμε, έχει μετρήσει τους κυκλοφοριακούς φόρτους και θεωρεί ότι σε αυτό το σημείο, με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχει και με τον κυκλοφοριακό φόρτο που έχει, αυτή θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν γνωρίζουν οι επιστήμονες πάντα την απόλυτη αλήθεια, καταθέτουν όμως μια πρόταση σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουν πάρει. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό το βγάλαμε σε δημόσια διαβούλευση και δεν προχωρήσαμε στην έγκριση ουσιαστικά των περιβαλλοντικών όρων, για να δούμε ενδεχομένως κάποιες τροποποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν κυρίως στις ροές των αυτοκινήτων. Πάντως βλέπουμε ότι εδώ είναι Δευτέρα, είναι συνεχόμενη η ροή της κίνησης σε αυτό το σημείο, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαγκουσάκη και αμέσως μετά τον κύριο Βουλγαράκη, πόσο δύσκολο σημείο είναι αυτό
είτε για ένα αστικό, είτε για ένα τουριστικό λεωφορείο. Κύριε Μαγκουσάκη. Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Όπως σωστά είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, τέμνονται πολλοί δρόμοι, συναντιόνται πολλοί δρόμοι και όπως βλέπετε υπάρχει συνεχής ροή και μια κατάσταση, ας μου επιτραπεί η φράση, ζούγκλας, την οποία ζούμε και επικρατεί και περνάει αυτός που έχει τα καλύτερα αντανακλαστικά. Βέβαια υπάρχουν οι κανόνες και οι νόμοι του roundabout, οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα σε αυτό που πρέπει να δώσουν. Τώρα ας πούμε βλέπουμε μια χαρακτηριστική εικόνα. Ότι... Ακριβώς. Αυτό γίνεται, φανταστείτε, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, τι φόρτο με κίνηση πέφτει εδώ και, και πόσα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν. Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, κύριε Δασκαλάκη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τους οποίους περνάνε πάρα πολλά τουριστικά λεωφορεία από το συγκεκριμένο δρόμο, διότι εξυπηρετούν και προσωπικά ξενοδοχείων, μαζί με τα αστικά, ιδιαίτερα το μεσημέρι, ο δρόμος είναι απροσπέλαστος. Και τα σχολεία να πούμε. Βεβαίως και τα σχολεία, διότι εξυπηρετούν και σχολεία που βρίσκονται πίσω από εμάς από εδώ για να πηγαίνουν στις μαθητικές τους εκδρομές. Αλλά ιδιαίτερα το καλοκαίρι ο δρόμος είναι απροσπέλαστος. Κύριε Μαγκουσάκη, έχετε κάποιες απορίες. Πώς θα στρίψει κάποιος από αυτό το σημείο, από τη στιγμή που είναι, θα είναι ο κόμβος, δεν θα είναι κυκλικός. Θα γίνει κάποια παρέμβαση, λίγα μέτρα παραπάνω. Το ερώτημα προς τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σασαμάκη. Τι θα γίνει εδώ πέρα, να μας πείτε. Αυτό πρέπει να μας το απαντήσει ο κύριος Σασαμάκης, διότι όπως βλέπουμε με τα σχέδια που έχουν αναρτηθεί, κόβεται το roundabout, μπαίνει διάζωμα στη μέση, οπότε έχουμε είτε άνοδο είτε κάθοδο. Οπότε τα αυτοκίνητα που θέλουν να περάσουν διαμπερές από το roundabout για να πάνε, όπως λέγαν παλιά, στην παλιά πλεκτά μέσα, λογικά θα πρέπει να κατευθυνθούν στην άνοδο της 62 Μαρτύρων και από κάποιο σημείο μετά να γυρίσουν προς τα πίσω, εάν το διαβάζουμε σωστά. Αυτό βεβαίως προσδίδει ένα επιπλέον φόρτο στο κυκλοφοριακό κομφούζιο που θα γίνει στα 62 Μαρτύρων. Βέβαια, όπως προανέφερε πριν και ο Αντιδήμαρχος, υπάρχουν μελετητές οι οποίοι πιστεύω να τα έχουν πάρει εις γνώστους αυτά. Και να μας πει και ο κύριος Σαμάκης τι προτίθεται να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, αν βέβαια το γνωρίζει στην προκειμένη. Βεβαίως εδώ δεν ξέρω αν θα μπορούσαν τα φανάρια να είναι λύση, κύριε Μαγκουσάκη. Κύριε Σαμάκη, εδώ τα φανάρια θα ήταν λύση, με δεδομένο ότι είναι πέντε δρόμοι, δύο εκ των οποίων μεγάλοι που τέμνονται σε αυτό το σημείο. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα γύρω-γύρω υπάρχουν και εμπορικά καταστήματα, αλλά και εμπορικά κέντρα. Δηλαδή είναι ένα σημείο υψηλής εμπορικότητας για το Ηράκλειο αυτό. Σωστά. Καταρχάς, αν δείτε το σχέδιο, περιγράφει ένα νεφροειδή κόμβο εκεί και δίνει και μία πρόσβαση στους πεζούς με τα φανάρια, με τις διαβάσεις πεζών. Τέμνει το δρόμο στη μέση, υπάρχει ένα αδειάζωμα στη μέση. Η πρόβλεψη είναι για παραπάνω στο 62 Μαρτύρων να γίνει ένα κυκλικό εκεί που θα μπορούν οι οδηγοί να επιστρέφουν στην αμέσως επόμενη διασταύρωση. Αλλά τώρα μιλάμε για αυτόν τον κυκλικό κόμβο. Οι μελετητές έχουν λάβει υπόψη τους, ξαναείπα, το σύνολο των κυκλοφοριακών φόρτων. Έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή πρόταση για τη λύση της εκεί περιοχής. Αντιλαμβάνεστε, η ρημοτομία εκεί και η γεωμετρία δεν ευνοεί για ιδανικές συνθήκες κυκλοφοριακής λειτουργίας. Είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση που μπορεί να συμβεί και επαναλαμβάνω, γι' αυτό βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τυχόν άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τους οδηγούς, την εμπορική κίνηση, τα καταστήματα που βρίσκονται, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, και τώρα δείτε, κύριε Σασαμάκη, είναι Δευτέρα, είναι κλειστά τα καταστήματα, όμως ανταχτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε ότι σχεδόν μπλοκάρει για λίγο το συγκεκριμένο σημείο. Είναι γιατί πρέπει ο κάθε οδηγός να λαμβάνει τη δική του πρωτοβουλία για να διασχίσει. Με τα μηχανάκια να βρίσκονται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, ειδικά όταν οι νύχτες είναι βροχερές εκεί. Κύριε Βουλγαράκη, είναι λύση τα φανάρια εδώ? Το ίδιο ερώτημα θα θέσω και στον κύριο Ερμίδη. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με φανάρια. Τα φανάρια στην πόλη του Ηρακλείου δυσκολεύουν την κυκλοφορία και δεν τη διευκολύνουν. Θα επιμείνω όμως αυτό που είπα προλίγου. Να γίνει διέξοδος προς τον παραλιακό δρόμο από την οδό αυτό της Πλεκτάμ, όπως είπαμε, να φεύγουν τα αυτοκίνητα και να μην γυρίζουν πίσω υποχρεωτικά. Αυτός που μπαίνει μέσα θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Και δεδομένου ότι δεν έχει ρημοτομηθεί σωστά το κομμάτι αυτό, η είσοδος του δρόμου, θεωρώ ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο συγκεκριμένο σημείο η κατασκευή μιας διεξόδου προς τον παραλιακό.
Να πούμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε βάλει στη συζήτηση. Κύριε Δασκαλάκη. Δεν το έχουμε βάλει. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη, μισό λεπτό, κύριε Σαμάκη, επειδή είναι λίγο πιο δύσκολη η επικοινωνία με τον κύριο Μαγκουσάκη. Ναι. Ναι. Κύριε Δασκαλάκη, φανταστείτε λοιπόν τα αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να περάσουν, όπως είπε ο κύριος Βουλγαράκης, απέναντι στην Πλεκτά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουν άνοδο προς τα 62 Μαρτύρων και από το επόμενο κυκλικό που μας είπε ο κύριος Σαμάκης όταν θα γίνει, θα πρέπει να γίνει κάθοδος. Οπότε ένα αυτοκίνητο λοιπόν που θα θέλει να περάσει απέναντι θα φορτώσει το δρόμο της 62 Μαρτύρων εις διπλούν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό θα φέρει περισσότερο φόρτο οχημάτων. Έτσι ακριβώς. Κύριε Ερμίδη, η δική σας γνώμη για αυτό το σημείο, γιατί κρατάμε το γεγονός. Συγγνώμη, κύριε Σαμάκη. Να βάλω όχι, μόνο μία κουβέντα, κύριε Δασκαλάκη, να σας πω ότι εδώ στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και την ασφάλεια των πεζών. Δηλαδή, συνεχώς μιλάμε για την κίνηση των οχημάτων. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει δεν βάζει σημείο για να μπορεί να διασχίσει ο πεζός. Συζητάμε ότι ενδεχομένως τα φανάρια να μπορεί να επιβαρύνουν κυκλοφοριακά ή θα πρέπει να επιβαρύνεται 62 Μαρτύρων. Δεν έχουμε βάλει καμία διάσταση αυτού που λέγεται εξυπηρέτηση των πεζών. Βεβαίως. Το ότι δεν υπάρχουν πεζοί οφείλεται στην σημερινή κατάσταση. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετούνται και οι πεζοί εκεί. Δηλαδή, είναι μία παράμετρο στην οποία πρέπει να τη βάλουμε στην εξίσωση. Δεν μπορούμε να τα φέρουμε. Είναι πολύ σημαντική παράμετρο αυτή. Κύριε Βουλγαράκη, είπατε ότι δεν θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η λύση είναι εδώ τα φανάρια. Το συγκεκριμένο σημείο της ώρας εκκίνησης, όταν λέω ώρας εκκίνησης, εννοώ 7 με 8.30, 9 η ώρα και 1 με 3, είναι αξεπέραστο. Επιβαρύνει την κυκλοφορία υπέρμετρα και πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Έστω και φανάρια να μπουν φανάρια, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα δώσει μια μεγάλη διέξοδο η κατασκευή δρόμου προς τον παραλιακό δρόμο από το συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε να μην έχουμε επαναφορά των ίδιων οχημάτων. Όσα μπαίνουν πρέπει να, από το ίδιο σημείο να ξαναγυρίσουν πίσω. Καταλαβαίνω ότι αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στο συγκεκριμένο κόμβο. Κύριε Ερμίδη, είναι το πιο δύσκολο σημείο για τους συναδέλφους σας και για εσάς αυτό, είναι ή ένα από τα πιο δύσκολα? Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Ειδικά 62 Μαρτύρων πραγματικά αποφεύγεται από τους περισσότερους από τους συναδέλφους μας. Γιατί καθυστερούν να πηγαίνουν στον προορισμό τους. Άμα μπορεί να το αποφύγει, μπορεί να το αποφύγει. Απλά να πούμε όμως για το κομμάτι αυτό, αλλά και αντίστοιχους κόμβους σαν τον κόμβο στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Δηλαδή, τι εννοώ. Πρέπει να δούμε γιατί αυτός ο κόμβος συσσωρεύει τόσα πολλά οχήματα. Από πού έρχονται, πού προσπαθούν να διαφύγουν. Έρχονται μήπως από τον κόμβο της Φοινικιάς. Μπαίνουν μέσα, θέλουν να στρίψουν που θέλουν να πάνε. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Εντάξει, οι σημειακές μελέτες και οι παρεμβάσεις είναι πολλές φορές φέρνουν κάποιες λύσεις. Όμως, επειδή είναι μεγάλη πόλη πλέον το Ηράκλειο, όπως προαναφέραμε, θα πρέπει λοιπόν οι παρεμβάσεις να είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή, να είναι η μελέτη να γίνεται σε περισσότερα σημεία, να δούμε τον αριθμό των οχημάτων, πώς κινούνται προκειμένου σε αυτές τις παρεμβάσεις να γίνονται έτσι ώστε πραγματικά να φέρουν λύση. Γιατί, αν δεν λύσουμε το πρόβλημα, γιατί συσσωρεύει τόσο πολύ κόσμο και τόσο πολλά οχήματα αυτή η περιοχή, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα οποιαδήποτε παρέμβαση. Ιδιαίτερα, να πω για την παρέμβαση για τα φανάρια, γιατί τα φανάρια θεωρώ εγώ και θεωρούμε και οι περισσότεροι συνάδελφοι ότι είναι ένα ξεπερασμένο μέτρο. Ένα ξεπερασμένο. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε τα φανάρια. Τώρα υπάρχουν άλλες τεχνικές λύσεις, θεωρώ. Μία τεχνική λύση, ας πούμε, ποια είναι εδώ? Θα μπορούσε να είναι ένα κυκλικό, αλλά ένα μεγαλύτερο κυκλικό. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει ένα αντιλιοστάσιο, αν δεν κάνω λάθος, αντιδημαρχία, έτσι, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Ωστόσο, εγώ επιμένω, αν δεν λύσουμε το πρόβλημα, γιατί. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, άμα δούμε τα 4-5 χρόνια περίπου και λίγο παραπάνω, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ενώ νέες γέφυρες, στον εθνικό, ανισόπεδοι, δεν είναι τίποτα. Δεν έχει φτιαχτεί τίποτα. Είμαστε, ξέρετε, με την υπόσχεση ενός βορειοδικού άξονα που θα γίνει και μένουμε όλοι στάσιμοι. Άρα, έτσι, εδώ χρειάζεται κάτι πρακτικό που να μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Κύριε Μεϊμαράκη, εδώ έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά του κάθε πολίτη. Δηλαδή, ένας απρόσεκτος εδώ θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα και θανατηφόρο. Ακριβώς, σαφώς και έχει να κάνει. Και σαφώς έχουμε ξεχάσει όλοι πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα κυκλικό κόμβο. Τι υποχρέωση έχουμε και ποια θέση πρέπει να πάρουμε
ανάλογα με την έξοδο που θα πάρουμε. Έτσι, έχει, δηλαδή, πρέπει να έχει γνώση για να περάσει ένα κυκλικό κόμβο με ασφάλεια. Στο συγκεκριμένο σημείο, γενικότερα γίνεται χαμός, γιατί όσο και τυπικός να είσαι, και πολλές φορές το βιώνουμε εμείς οι εκπαιδευτές που περνάμε σωστά τους κόμβους, έχουμε λοιπόν την κατακραυγή από τους πίσω, άντε είσαι και δάσκαλος που πας. Αλλά δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να περνάμε. Σκεφτείτε, κύριε Δασκαλάκη, μπορεί να είναι προβληματικό το σημείο εκείνο, μπορεί ένα φανάρι να έλυνε ενδεχομένως λίγο το πρόβλημα, αλλά αν δεν διασφαλίσουμε τα αυτοκίνητα μετά θα έχουν ροή, θα μπλοκάρει εξίσου πάλι. Τώρα το φανάρι, σημείο που μας δείχνει ο Κώστας ο Βλατάκης, που είναι από την δυτική πλευρά του κόμβου, που ουσιαστικά έχουμε τον παράδρομο της 62 Μαρτύρων που οδηγεί προς την περιοχή τα παλιά Κάτε, προς τον Αϊ Γιάννη το Χωστό. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι ένα κομβικότατο σημείο της πόλης του Ηρακλείου, με τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο, είναι μια ανάσα και ο κόμβος Γιοφύρου. Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται στις ώρες αιχμής και στο Γιοφύρο, αλλά και στην 62 Μαρτύρων. Απλά, κύριε Δασκαλάκη, να σας πω κάτι. Αν μπορούσαμε την ώρα αιχμής που λέει ο κύριος Βουλγαράκης να σηκώσουμε έναν ντρόουν να δούμε τι γίνεται, θα βλέπετε αυτοκίνητα που πάνε. Και όλο αυτό σε σχέση με το κυκλοφοριακό φόρτο είναι πολύ μικρό ο δρόμος. Είναι πολύ μικρό. Ναι, κύριε Βουλγαράκη. Πρέπει να σημειωθεί το εξής, ότι 62 Μαρτύρων και στις δύο κατευθύνσεις μπορεί να εξυπηρετήσει δύο λωρίδες. Η μία λωρίδα όμως και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά είναι κατηλημένη μονίμως με παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Παρανόμως μεν, όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι βέβαια μόνο στην 62 Μαρτύρων. Είναι σε όλο το Ηράκλειο. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, διότι είναι αναγκασμένη σε μια σειρά να φτάνει μέχρι και τα Καμίνια ή και πιο πάνω ακόμα πολλές φορές. Αυτό το πρόβλημα είναι θέμα δημοτικής αστυνομίας, της τροχιάς και τα λοιπά, αλλά είναι υπαρκτό σε όλη την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο στην 62 Μαρτύρων. Κύριε Μαγκουσάκη, ακούσατε τους συναδέλφους σας, φαντάζομαι. Τα φανάρια δεν είναι η λύση από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Ο κύριος Ερμίδης έκανε λόγο για έναν μεγαλύτερο κόμβο και εγώ θα ρωτήσω. Ο μεγαλύτερος κόμβος δεν θα αφήσει ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα εκεί? Είναι ερώτημα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, σόφρον είναι όποιες μελέτες γίνονται, να γίνονται και να έχουν βάθος 20ετίας, 30ετίας και πάνω. Τόσο ώστε να παίρνουμε άποψη και να σκεφτόμαστε πώς θα είναι το Ηράκλειο σε 20-30 χρόνια από τώρα, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου. Ο κόμβος και τα roundabout, όπως και αν δουλεύουν, όμως δουλεύουν, έχουν μια συνεχής ροή, όπως και αυτή γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και εσείς ότι με τα φανάρια θα υπάρχει αυτής της ροής μια παύση. Αυτή η παύση πρέπει να τη δούμε, εφόσον περάσει η μελέτη, στην πράξη. Θα δούμε τα αυτοκίνητα και από τις δύο κατευθύνσεις που θα έχουν το κόκκινο και την παύση, πόσο θα επηρεάσει και αν θα επιβαρύνει και πόσο θα επιβαρύνει. Βέβαια, σε ένα τόσο πολυσύχναστο δρόμο που και με το roundabout, με τη συνεχή κίνηση που υπάρχει, ακόμα τις ώρες αιχμής υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ποτηλιαρίσματος, αντιλαμβανόμαστε ότι κόβοντας η μία είσοδο προς την πλεκτά που είπαμε πριν, που θα πρέπει να ανέβουν τα ίδια αυτοκίνητα για να ξανακατεύουν και με τα φανάρια, θεωρώ πάντα θεωρητικά ότι θα έχουμε περισσότερη κίνηση. Ας πιστέψουμε και ας αφήσουμε τη γνώμη στους ειδικούς να το έχουν μελετήσει σόφρον και να είναι μια μελέτη η οποία να δώσει λύση στο καθημερινό πρόβλημα που έχουν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου αλλά και οι επισκέπτες του Ηρακλείου. Γιατί πιστέψτε με, κύριε Δασκαλάκη, εδώ ζουν μια κόλαση όσοι χρειάζονται να περάσουν τις ώρες τις πρωινές που είπε ο κύριος Βουργαράκης πριν και τις μεσημεριανές ώρες. Βέβαια και μεγάλη μάστιγα, όπως σωστά επισήμανε ο κύριος Βουλγαράκης, είναι τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα. Διότι φανταστείτε ένας δρόμος να γινόταν με δύο λωρίδες οχημάτων ανακατεύθυνση, τώρα γίνεται μία. Και επίσης να πούμε ότι Μάνο, από τα Καμίνια μέχρι το Γιόφυρο τα λεωφορεία κάνουν 25 λεπτά αυτή την απόσταση. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει εδώ. Κυκλοφοριακό χάος πραγματικά. Και αυτό που λένε οι πολίτες, ότι δεν θέλουμε να δούμε πάλι εικόνες ράβε ξύλωνε, όπως είδαμε στον Αγία Γιάννη το Χωστό, στο δεύτερο κόμβο μπροστά από την εκκλησία. Θέλουν σοβαρές παρεμβάσεις. Που στο τέλος παραδέχθηκαν ότι ο κόμβος ήταν λάθος και έγινε η παρέμβαση, ενώ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν πανηγύρι εκεί κυκλοφοριακό. Θέλω πριν του κλείσουμε αυτή τη σύνδεση. Κάτι, μόνο να πω κάτι θέλω. Βεβαίως. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη, πολύ γρήγορα για να δώσω το λόγο στον κύριο Σισαμάκη.
Κύριε Δασκαλάκη, γρήγορα. Ξέρετε, οι πολίτες ανέκαθεν ζητούν κάτι το απλό. Και ποιο είναι αυτό? Να έχουν μια καλή, ήσυχη και όσο γίνεται πιο καλή καθημερινότητα. Δεν ζητάνε πολύπλοκα και μεγαλόπνα σχέδια. Ας λύσουμε το γρίφο αυτό της καθημερινότητας, να γίνει πιο απλή, πιο ασφαλή και πιο καλή και ας πάμε και στα μεγαλόπνα σχέδια. Αυτό πιστεύω ότι ζητάνε οι πολίτες. Και εμείς οι ίδιοι βέβαια το ζητάμε αυτό. Έτσι. Αυτονόητα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Σισαμάκη. Μόνο να πω σε ένα σημείο ότι αντιλαμβάνεστε από τη συζήτηση ότι αυτό το ζήτημα για ένα κυκλικό κόμβο, για ένα κόμβο, για ένα σημείο στο Ηράκλειο είναι πολυπαραμετρικό το πρόβλημα. Βάλαμε 10-20 παραμέτρους. Και προσπαθούμε τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία να καλύψουμε τι? Το κομμάτι της ασφάλειας, το κομμάτι της λειτουργικότητας και το κομμάτι της εξυπηρέτησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμα και να τα ιεραρχήσεις αυτά, προτάσσοντας το κομμάτι της ασφάλειας και δευτερευόντως όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, αλλά εδώ όλοι μας τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι η ασφάλεια είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προκύπτει λοιπόν μία εξίσωση για δυνατούς λίτες. Δεν είναι καθόλου απλό και προκύπτει μέσα από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα εδώ, απλοποιημένη. Σύμφωνα με την παρατήρηση και την καθημερινότητά μας, έτσι είναι. Και μία μόνο παρατήρηση στον κύριο Ερμίδη, επειδή είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις γίνονται για τον επισκέπτη και όχι για τον δημότη. Σας λέω λοιπόν ότι όλες κυρίως. Οι παρεμβάσεις γενικά έχουν αμφίδρομο αποτέλεσμα. Δηλαδή, οτιδήποτε παρέμβαση κάνεις για την εξυπηρέτηση του δημότη έχει αποτέλεσμα και για τον επισκέπτη και αντίστροφα. Οτιδήποτε κάνεις για τον επισκέπτη έχει αποτέλεσμα και για τον δημότη. Η πόλη έχει μετασχηματιστεί, έχει αλλάξει με πολλαπλά ωφέλη στην καθημερινότητα του δημότη, κυρίως στο κομμάτι της οικονομίας αλλά και της αισθητικής της πόλης. Αν θέλετε, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Κυρίως στο κέντρο της πόλης. Εκεί έγιναν μεγάλοι μετασχηματισμοί, εκεί έγιναν κυρίως οι αλλαγές. Και προφανώς προκαλεί και όλα αυτά τα κυκλοφοριακά προβλήματα όλος ο μετασχηματισμός της πόλης. Εδώ ρωτάνε οι τηλεθεατές ότι στο συγκεκριμένο σημείο, πέρα από τις λακκούβες, από τις οπτικές ίνες, δημιουργείται μια αυξημένη επικινδυνότητα για τους διερχόμενους δικυκλιστές. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί δυστυχώς έχουμε δει και θανατηφόρα τροχέα στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σισαμάκη. Τίθεται θέμα λάθος του σχεδιασμού, γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή που θέσπισε αυτόν τον κόμβο και ο ίδιος ο κύριος Αναστασάκης σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχε παραδεχθεί ότι αυτός ο κόμβος πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας απίστευτης ταλαιπωρίας. Γι' αυτό συζητάμε, δηλαδή, γι' αυτό βρισκόμαστε. Υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες για αυτούς τους πρόβλημα. Προφανώς, αυτό έχει προκύψει μέσα από μια κυκλοφοριακή μελέτη. Από ναι, μια αλλά ομάδα μελετητών. Θα σας δεν μιλάω για τον κυκλικό, μιλάω για αυτό που έχει κατατεθεί τώρα από διαβούλευση. Επίλυσε το πρόβλημα. Σωστά. Εδώ δεν το έχει επιλύσει. Σωστά. Κοιτάξτε, η κυκλική κόμβη δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση για όλες τις περιπτώσεις. Και ούτε τα φανάρια είναι λύση για όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στην παραλιακή που μπήκαν φανάρια στον κόμβο της παραλιακής και Αχαιών εκεί. Έχει δώσει μια προσωρινή λύση και εκεί ήταν αμφίδρομο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, υπήρχαν και μελετητές ακόμα, αμφιταλαντεύτηκαν για το αν πρέπει να διατηρήσουν τα φανάρια ή αν πάνε σε κυκλοφοριακό. Ξέρετε όμως τι έχει γίνει στην Παραλιακή. Μετατοπίστηκε το κυκλοφοριακό από τη Γιαμαλάκη και πήγε στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στον δρόμο προς το Παγκρίτιο. Δηλαδή, τις ώρες αιχμής αυτό που γινόταν στη Γιαμαλάκη γίνεται πιο δυτικά της πόλης πλέον όσον αφορά το παράκτιο μέτωπο. Δεν είναι το λέω και από εμπειρία, επειδή το λέω καθημερινά. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι τραγικό σε σχέση με τον κόμβο αυτό. Αυτοτελώς, σίγουρα δεν είναι η ίδια κατάσταση. Αυτοτελώς, αν το κρίνουμε, προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και εκεί. Να πούμε όμως για την οδό Μητσοτάκη. Μια πολύ απλή παρέμβαση με 5 κολονάκια στη μέση έλυσε ένα πρόβλημα σε ένα bottleneck, όπως λέγαμε εκεί πέρα στη Μητσοτάκη. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο κύριε Σαμάκη και τα κολονάκια για πάντα εκεί. Γιατί πάλι μας είχαν πει τότε ότι θα μπει για μικροχρονικό διάστημα. Προσωρινή είναι προσωρινή. Σας λέω λοιπόν ότι αν ήταν στο χέρι μου θα τα άφηνα εκεί συνεχώς. Για εξάμηνο μας είχαν. Εάν ήταν στο χέρι μου θα τα άφηνα εκεί συνεχώς. Επειδή επέλυσαν το πρόβλημα. Βεβαίως. Γιατί πρακτικά βλέπετε ότι και εδώ έγινε μια προσπάθεια παρέμβασης για να λυθεί ένα πρόβλημα. Στην πράξη είδαμε ότι ναι, μεν βελτίωσε σε σχέση με την προϋφιστάμενη κατάσταση λίγο τις κυκλοφοριακές συνθήκες, δεν έδωσε όμως οριστική λύση. Και συνεχώς αυτό που λέμε όλοι μας, ότι η πόλη εξελίσσεται, μεγαλώνει. Για να μην σας το πάω στο δημογραφικό, ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας που ενώ μέχρι το 2050 η χώρα πάει για μείωση 20%, η Κρήτη πάει για αύξηση 6%. Δεν θα σας το πάω στην τουριστική περίοδο που μιλάμε για 2,5 με 3 εκατομμύρια επισκέπτες, μια πόλη πια που είναι προορισμός και συσσωρεύονται αρκετοί επισκέπτες. Το βάζω σε μια διάσταση
Σε κάθε περίπτωση, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό τον κόμβο. Γεωργία και κύριε Μαγκουσάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να σας αποδεσμεύσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω μάλλον τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαμάκη, πότε θα πάρει σάρκα και οστά ο επίμαχος σχεδιασμός. Γιατί έχουμε δει και άλλες φορές σχέδια τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Και ακούστε, αυτό βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Σας είπα και από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει ότι η περιβαλλοντική μελέτη έχει κατατεθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Αν όλα πάνε καλά σε σχέση με τη διαβούλευση και έχουμε μικρές σημειακές παρεμβάσεις και αλλαγές ως προς τη μελέτη, άρα και μικρές αλλαγές στους περιβαλλοντικούς όρους, θεωρούμε ότι μέχρι τέλος Απρίλη θα έχουμε ολοκληρωμένα και τα τεύχη δημοπράτησης. Από εκεί και πέρα αναζητούμε πηγές χρηματοδότησης. Σίγουρα. Εάν δούμε ότι οι πηγές χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μας πηγαίνουν πάρα πολύ πίσω, νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα το προτεραιοποιήσει η Δημοτική Αρχή και αν χρειαστεί από ίδιους πόρους του Δήμου να χρηματοδοτηθεί, ενδεχομένως και να το κάνουμε. Όμως οι πληροφορίες μας λένε ότι η οδική ασφάλεια είναι στις προτεραιότητες των χρηματοδοτικών εργαλείων, θα είναι άξονας των χρηματοδοτικών εργαλείων. Μία πληροφορία λέει ότι και στο Αντώνης Τρίτσης 2 θα υπάρχει το κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Οι κόμβοι αυτοί εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο και στην ευρύτερη λογική της οδικής ασφάλειας. Άρα, αν όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να εντάξουμε και να δημοπρατήσουμε ένα έργο μέσα στο 2024. Τότε πότε θα εκτελεστεί αυτό, είναι χρόνη δημοσίου. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Μαγκουσάκη, το ερώτημά σας τέλος. Κοιτάξτε, εδώ πιστεύω ότι και ο κύριος Σαμάκης καλεί την πίστη και καλό γνώμων. Θέλουμε όλοι την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Εδώ είμαστε όλοι για σαν φορείς, θεωρώ όλοι οι φορείς, να συμπράξουμε κατά το μέγιστο δυνατόν όσο μας αφοράει, για να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Καλές είναι οι παρατηρήσεις, καλά είναι τα έργα, αλλά κύριε Σαμάκη, το έργο αυτό να έχει προνοήσει και να είναι μελλοντικό, δηλαδή να μην δούμε αποτελέσματα και να μην χρειαστούμε σε 10 χρόνια, 15 να το ξυλώσουμε για να κάνουμε κάτι άλλο. Πάντως, πιστεύω ότι ο κόσμος του Ηρακλείου το έχει βαρεθεί αυτό το πράγμα να γίνεται. Η λογική είναι πάντως να είναι μακρύ το μπατζάκι. Μάνο. Μάλιστα, λοιπόν. Γεωργία και κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Γεωργία, περίπου στις 11 θα κάνουμε μία ακόμα σύνδεση από τον Άι Γιάννη Χωστό με άλλους καλεσμένους από εκεί. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.